Με τη βοήθεια του Θεού, αδερφοί μου, και δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, συνεχίζουμε τα κηρύγματά μας, τα οποία αναφέρονται εις τας προφητείας των Αγίων, οι οποίοι δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος επροφήτευσαν, είδαν δηλαδή το μέλλον, το οποίο αναμένει την ανθρωπότητα, και ομίλησαν περί του ερχομού του Αντιχρίστου, και ως να ήσαν όλοι σύμφωνοι, περιγράφουν σχεδόν τα ίδια, πλην όμως υπάρχουν μερικές διαφορές, τις οποίες θα μελετήσουμε στη συνέχεια. Προτού όμως εισέλθουμε σε αυτό, ήθελα να αναφερθώ πρώτα σε ένα σημείο το οποίο αγωνίζεται ο Αντίχριστος εναντίον της Ορθοδόξου Ελλάδος, εναντίον των παιδιών του Θεού, και χτυπούν ακριβώς το κέντρο της Ορθοδοξίας που είναι η Ελλάδα μας. Μία επικίνδυνη θρησκεία η οποία άρχεται αυτή τη στιγμή να επικρατήσει σε όλο τον κόσμο είναι η θρησκεία της νέας εποχής, την οποία είπαμε και άλλοτε, πλην όμως με λίγα λόγια θα αναφερθούμε εις τας ενεργείας τις οποίες κάνουν καθεκά στην ημέρα. Εμφανίστηκαν αιρέσεις στην Ελλάδα, οι οποίες είναι άμετρες, δεν μετρώνται. Λες και αυτός ο τόπος είναι τελείως ελεύθερος να εισέρχονται όσοι θέλουν μέσα, διότι τάχατες είναι η χώρα της δημοκρατίας. Με το πέρασμα όμως του χρόνου, το φως του Ευαγγελίου εξαφάνιζαν αυτάς, για να εμφανιστούν και πάλι να εξαφανιστούν και πάλι να εμφανιστούν και να πεισματώνουν, διότι ο διάβολος έχει το εξής σημείων, το οποίο το κρατεί συνεχώς. Όταν είσαι αδύνατος, λέγει, πρέπει να επιτίθεσαι για να επικρατήσεις. Και ο διάβολος είναι όχι απλώς αδύνατος, στο έπακρον αδύνατος, διότι εσταυρώθη ο Χριστός μας, ανεστήθη και του αφήρασε όλη τη δύναμη. Δεν έχει ούτε μία δύναμη ο διάβολος, ημι μόνο δύο όπλα, το αόρατον και το πονηρόν. Δύο όπλα έχει, ενώ εμείς οι πιστοί στο Χριστό μας έχουμε αμέτρητα όπλα. Πρώτο έχουμε τον Χριστό μαζί μας, την Αγία Τριάδα μαζί μας, την Παναγία μαζί μας, τους Αγίους μαζί μας, τους Αποστόλους μαζί μας, τον Τίμιο Σταυρό μαζί μας, τα μυστήρια μαζί μας, τις νηστείες και τις προσευχές και τις αγρυπνίες και τι δεν έχουμε υπέρ μας. Πλην όμως εμείς, ανόητοι όντες, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τόσα όπλα. Δηλαδή, όπως δύο στρατόπεδα μάχονται το ένα εναντίον του άλλου και ο εχθρός έχει μόνο δύο όπλα, ενώ το στρατόπεδο το οποίο υπερασπίζεται την πατρίδα έχει άμετρα όπλα και δεν τα χρησιμοποιεί. Αυτό κάνουμε εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Από τις αιρέσεις που εμφανίζονται, ένα νέο και επικίνδυνο και βίαιο και ύπουλο και απειλητικό σημείο, το οποίο επιτίθεται εναντίον της Ελλάδος, είναι η λεγόμενη νέα εποχή. Φιλοδοξείται να καταργήσει το χριστιανισμό, το πρώτο το οποίο έχει, και όσοι ενθυμίστε, όταν εδώ στην Ελλάδα εμφανίστηκε αυτό το κύμα και κάθισαν σε συνεδρίαση, το πρώτο το οποίο ζήτησαν είναι να εξαφανιστεί ο χριστιανισμός. Πρόκειται για μια παγκόσμια συνωμοσία εναντίον του χριστιανισμού, εναντίον της Ελλάδος μας. Η νέα εποχή αυτή εμφανίζεται ως λερναία ύδρα με πολλές κεφαλές, μια πανθρησκεία,
που έξω στο λαό κάνει την παρουσία της με πολλούς οργανισμούς, με σωματεία, με ενώσεις, με συλλόγους κτλ. Αυτές οι ομάδες ονομάζονται κέντρα φωτός και ενεργούν μεταξύ τους δια της μεθόδου της δικτυώσεως. Αυτού του είδους οι ομάδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον νομό της Κορινθίας περισσότερο και εκεί εκτίστηκε το άντρο, δημιουργήθη μάλλον το άντρο του Αντιχρίστου και έφερεν εις πέρας το έργο του Αντίχριστος, διότι έλαβε υπόψη την αδυναμία αυτού του λαού. Αυτός ο λαός ζητεί να πλουτίσει χωρίς να εργαστεί, χωρίς να κοπιάσει. Έστησε το πρώτο εκείνο το λότο και όρμησε αυτός ο λαός ακάθεκτα πάνω σε αυτό το τυχερό παιχνίδι και επειδή είδαν ότι αυτός ο κόσμος έχει αδυναμία πάνω σε αυτό, έστησε τώρα ένα άλλο όπλο το οποίο ονομάζεται καζίνα. Παντού θέλει να ιδρύσει καζίνα. Ίδρυσε λοιπόν στο Λουτράκι κοντά στην Κόρινθον το καζίνο εκείνον περί του οποίου μιλήσαμε στο παρελθόν, αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή τα εγγένεια αυτού του καζίνου και έχουμε να αναφέρουμε μερικά γεγονότα τα οποία είναι συγκλονιστικά. Εκεί προσέτρεξαν στην εγγένειον εκείνη η μέρα 4.000 κόσμος, όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Κυβερνήτες αυτού του καζίνου είναι οι Εβραίοι, οι οποίοι ήρθαν από την Αμερική, σιωνισμός, εβραϊσμός, ο οποίος έχει σκοπό να καθυποτάξει και να εξαφανίσει την Ορθοδοξία. Είδαμε λοιπόν μέσα σε αυτούς γράφουν οι εφημερίδες, σε αυτούς τους προσκεκλημένους, λαχαναγορίτες, χονδρεμπόρους, μανεκέν, επαγγελματίες, συνοδοί, λουτρακιώτες που περίμεναν στον πουφέ νέοι, γέροι, μεροκαμαθιάριδες, επιχειρηματίες. Όλοι έτρεξαν σε αυτήν την ημέρα για να συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός των ατόμων μία λαοθάλασσα. 4.000 κόσμος. Μέσα σε αυτά όλα σκοπός είναι ένας, πώς να αρπάξουν το χρήμα αυτού του λαού, να μετατρέψουν τον κόσμο σε μία φτωχική οικογένεια, να μαζέψουν αυτά τα χρήματα και να αφήσουν τον λαό αυτόν στην επαιτία πλέον, διότι είναι και η Ελλάς το κέντρο της οκνηρίας. Δηλαδή, εάν θέλετε να διαπιστώσετε αυτό που σας λέγω, φύγετε από την Αθήνα που είναι εδώ όλοι οι Κηφίνες, αλλά πηγαίνετε και έξω στα χωριά να δείτε τις εκτάσεις, τις ακαλλιεργήτους εκτάσεις και θα δείτε αυτόν τον κόσμο να κάθεται μέσα στα καφενεία και να τρώγει από εκείνη τη σύνταξη την οποία παίρνει και εξαφανίστηκε το παν. Τώρα έρχεται αυτή τη στιγμή και αυτός ο σιωνισμός, ο εβραϊσμός και άπλωσε τα δίχτυά του προς τα μέρη αυτά τα οποία είναι οι εργάτες, οι αγρότες. Και μέσα σε αυτό το κέντρο παρακολούθησαν, λέγει αυτοί οι δημοσιογράφοι, το εξής. Τα κέρματα πέφτουν με ρυθμό βομβαρδισμού από τους εκατοντάδες κουλοχέριδες. Τι είναι αυτοί οι κουλοχέριδες, δεν μπόρεσα να έβρω εγώ τέρμα να δω τι είναι αυτοί οι λέξεις κουλοχέριδες. Μερικά παιδιά δικά μου είπαν ότι είναι ένα μηχάνημα που το τραβάς με το χέρι σου και αυτό το χέρι που το τραβά το ονόμασαν κουλό. Κουλό, κουλοχέριδες, κομμένα χέρια δηλαδή, τους παίρνουν τα χρήματα. Τα περίεργα αυτά ηλεκτρονικά μηχανήματα λειτουργούν με πενιντάρικο, αλλά ελάχιστοι ξέρουν πώς δουλεύουν, πότε χάνουν και πότε κερδίζουν. Στην πράξη οι περισσότεροι πελάτες έχουν ένα κουβαδάκι με κέρματα,
ανάμεσα στα πόδια των. Ταΐζουν λοιπόν αυτά τα μηχανήματα και περιμένουν μάτια οι περισσότεροι για να πάρουν ίσπραξη από αυτά, τα οποία δεν βγαίνει καμιά ίσπραξη. Και συνεχίζει αυτός ο δημοσιογράφος να πει τούτο. Το καζίνο Λουτρακίου που λειτουργεί από τα 12 Σεπτεμβρίου είχε τζίρο, προσέξτε εδώ για να δείτε τους φτωχούς Έλληνες. Οι φτωχοί Έλληνες, είναι φτωχιά λέγει η χώρα μας. Αυτή η φτωχιά χώρα η οποία είναι στην πράξη όχι αληθές, θα γίνει όμως φτωχιά, διότι ακριβώς ο Αντίχριστος βρήκε τρόπο να απομυζήσει αυτό τον ιδρώτα αυτού του λαού. Από τα 12 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 23 Οκτωβρίου που γράφεται αυτή η εφημερίδα, έγινε λέγει σε αυτό το καζίνο τσίρο 3 δισεκατομμύρια. Έμειναν δε σε αυτό το καζίνο καθαρά λέγει, αφού έβγαλαν όλα τα άλλα, 23 Οκτωβρίου με 12 Σεπτεμβρίου με 23 Οκτωβρίου, δηλαδή ένα μήνα και, σε αυτό το χρονικό διάστημα, λέγει, των ολίγων ημερών, έβγαλε κέρδος καθαρό 814 εκατομμύρια. Τα μισά, λέγει, οφείλονται στη ρουλέτα, τα οποία εισπράχτησαν από αυτόν τον κόσμο, ο οποίος έτρεξε να φάει ένα πιάτο φαγητό δωρεάν. Το καζίνο, προσέξτε εδώ να δείτε μια άλλη λεπτομέρεια, το καζίνο Πόρτο Καράς της Χαλκιδικής που λειτουργεί από τις 18 Μαΐου έχει εισπράξει περίπου Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος. Σε αυτό το χρονικό διάστημα λέγει εισέπραξε 16,6 δισεκατομμύρια. Τα 12 δισεκατομμύρια προέρχονται από τη ρουλέτα. Σύνολο δηλαδή περίπου 20 δισεκατομμύρια για αυτό το καζίνο της Χαλκιδικής. 20 δισεκατομμύρια. Πάνω από 4.000 άτομα τίμησαν τα εγγένεια, τους μεζέδες αλλά κυρίως και τα παιχνίδια, και έπρεπε να είναι κανείς πολύ τυχερός για να βρει μια θέση σε αυτά τα τραπέζια τα οποία υπάρχουν τα παιχνίδια. Δηλαδή συσπυρώνουν το με τέτοια μανία, ούτως ώστε ήταν πολύ δύσκολο να πλησιάσει κανείς αυτό το παιχνίδι. Η καζινομανία έγινε θέμα στην διεθνή επικαιρότητα, αφού το πρακτορείο Ρόιτερ, σε ανταπόκρισή του για τα εγγένεια στο Λουτράκι, χαρακτηρίζει, προσέξτε να δείτε τους ξένους πώς μας περιγελούν, χαρακτηρίζει τους Έλληνας φανατικούς τζογαδόρους. Εάν τώρα παρακολουθεί κανείς, μπορεί να χάσει εδώ σε αυτό το καζίνο, μπορεί από αυτούς που εισέρχονται μέσα λέγει, μπορεί ακόμη να χάσει και το παντελόνι που φοράει. Δεν είναι τυχαίο λέγει εδώ ο ανταποκριτής, δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο φθηνές λέγει Mercedes και άλλα είδη πολυτελείας πουλήθηκαν το καλοκαίρι έξω από το καζίνο Magic στη Χαλκιδική για ένα κομμάτι ψωμί. Δηλαδή μια τέτοια λιμουζίνα βγαίνει έξω, αυτός ο οποίος είναι μανιακός πλέον, δεν έχει άλλα να δώσει και σου λέγει δώσ' μου 200.000 να σου δώσω το αυτοκίνητο το οποίο είναι αξίας 20 εκατομμυρίων. 15 εκατομμυρίων, 12 εκατομμυρίων. Φτάνει να πάρει εκείνες τις 200.000 για να παίξει μέσα στο καζίνο. Την Παρασκευή το βράδυ οι δύο ρεπόρτερς που ήσαν εκεί λέγει και έβλεπαν με τρόμο, με δέος λέγει, ένα κομψό 35 να βγάζει ανά 5 λεπτών, κάθε 5 λεπτά να βγάζει λέγει 1 εκατομμύριο δραχμές σε 10 χίλιαρα μέσα από μια χαρτοσακούλα, κάθε 5 λεπτά 1 εκατομμύριο, κάθε 5 λεπτά 1 εκατομμύριο.
η οποία στο τέλος λέγει την εδίπλωσε να διανύει και την έβαλε στην τσέπη της. Δεν το έμεινε τίποτε. Αυτά είναι τα σημεία, τα μελανά, τα οποία έχουμε στην Ελλάδα μας και ο κόσμος αυτός, επειδή απεμακρύνθηκε από τον Θεό, δεν έχει τίποτε να κάνει περισσότερο από εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος. «Μωραίνει Κύριος λαών, ον βούλεται απολέσει». Αυτόν τον λαόν ο Θεός τον εγκαταλείπει ημέραστε και νυχτός, ο λίγον κατ' ο λίγον, για να φτάσουμε σε ένα σημείο εγκαταλείψεως πλήρους από τον Θεό και να οδηγηθούμε εις αυτά τα σημεία. Πιστεύουν ότι οι Έλληνες στο τέλος θα αλλαξοπιστήσουν, θα αφήσουν την θρησκεία του Χριστού μας και θα ακολουθήσουν άλλη θρησκεία, δι' αυτό αγωνίζονται με αυτούς τους τρόπους και προσπαθούν να αλλάξουν και την σημαία μας και να δώσουν μια άλλη σημαία, η οποία δεν θα υπάρχει πλέον το σύμβολο του Χριστού μας, ο Σταυρός επάνω στην σημαία μας, ούτε θα είμαι θα έθνος με δική μας σημαία. Η νέα εποχή εκπαιδεύει με ακρίβεια πλέον, εκπαιδεύει αυτό τον κόσμο δια την εισδοχή εκείνου του οποίου το όνομα να αναφέραμε και άλλοτε, που ονομάζεται Μετρέγια, ο οποίος θα εμφανιστεί ως ο Αντίχριστος προκειμένου να τρομοκρατήσει τους χριστιανούς. Είναι ο Μετρέγια της νέας εποχής και στις εμφανίσεις του δηλώνει καθαρά ότι είναι ο Ιησούς Χριστός και τρέχουν πίσω του πλήθη κόσμου. Εμφανίστηκε δε, όπως είπαμε, και στην Ελλάδα μας, εμφανίστηκε και σε όλα τα μέρη του κόσμου και ο κόσμος όλος τρέχει ξοπίσω από αυτόν. Ο Μετρέγια τον περασμένο χρόνο ήρθε και στην Μύκονο, το είχαμε πει και στην άλλη μας συνάντηση. Τον υποδέχτηκαν αντιπρόσωποι και αντιπρόσωπος από την Ελλάδα και ζήτησε, λέγει αυτός ο Μετρέγια, τη διάλυση της Ορθοδοξίας. Το μεγαλείο της Ορθοδοξίας που φωτίζεται από τον Ιησού Χριστόν δεν επιτρέπει στη νέα εποχή να δράσει, διότι η νέα εποχή είναι στο σκοτάδι. Γι' αυτό και είναι ο φόβος και ο τρόμος αυτού του Αντιχρίστου. Το πρόβλημα όμως είναι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τι θα κάνουμε. Θα πουλήσουμε την πίστη μας και την πατρίδα μας, θα αρνηθούμε τις παραδόσεις μας, θα υποταχτούμε εις αυτήν την παγκόσμια σημαία την οποία ετοιμάζουν αυτοί οι κύριοι εις τας Βρυξέλλας. Αυτά είναι τα ερωτήματα, αδερφοί μου, και ας ακούσουμε τώρα τον Αβά Παμπό. Ο Αβά Παμπό. Αυτός είναι ένας από τους Αγίους της Εκκλησίας μας και στο γεροντικό του αναφέρει περί του Αντιχρίστου ο οποίος θα εμφανιστεί. Στους καιρούς εκείνους λέγει θα κρυώσει η αγάπη του Θεού από τις περισσότερες ψυχές και θα πέσει θλίψης μεγάλη στον κόσμο. Το ένα έθνος θα ρίχνεται εναντίον του άλλου έθνους. Οι λαοί θα μετακινούνται από τόπου εις τόπον. Οι άρχοντες θα ανακατωθούν ιερωμένοι, λέγει, από τους μοναχούς μέχρι τους ιερείς, μέχρι σούβολους τους ιερωμένους, λέγει, θα το ρίξουν στην αναρχίαν. Οι δε μοναχοί θα ξεκλίνουν προς την αμέλειαν. Θα θεωρούν, λέγει, αυτοί οι ποιμένες, οι οποίοι θα ποιμένουν τα πρόβατα του Χριστού, λέγει ο Άγιος Παμβό, θα θεωρούν, λέγει, ανάξιον πράγμα να φροντίζουν για τη σωτηρία την ειδική τους, δηλαδή να σώσουν την ψυχή τους, και
περισσότερο λέγει δεν θα ενδιαφέρονται δια το πίμνιον, το οποίο θα μείνει, όπως είπε ο Κύριός μας όταν είδεν εκείνο το λαόν να έρχεται κοντά του, ελυπήθηκε πολύ και είπε τούτα τα λόγια. Είναι, λέγει, πρόβατα μη έχουν ταπημένα. Πρόβατα μη έχουν ταπημένα. Θα περιφρονούν παντελώς ένα τέτοιο ζήτημα, δηλαδή να σωθούν οι πιστοί. Δεν χρειάζεται, θα λέγουν. Όλοι θα δείχνουν προθυμία και δραστηριότητα προπάντων, λέγει, για τα τραπέζια και τις ορέξεις των. Θα ακολουθούν, λέγει, αυτοί μόνο το φαγοπότι και τίποτε άλλο δεν θα τους ενδιαφέρει. Τους βίους και τα διδαχάς και τα παραδείγματα των Αγίων Πατέρων δεν θα ενδιαφέρονται να τα μιμηθούν, είτε καν να τα ακούσουν. Αλλά μάλλον θα κατηγορούν και θα λένε ότι αν ζούσαμε και εμείς στα χρόνια εκείνα, έτσι θα συμπεριφερόμαστε. Τώρα ζούμε σε άλλα χρόνια. Οι δε αρχιερείς, λέγει, θα υποχωρούν εμπρός τους ισχυρούς της γης. Βέβαια αυτή τη στιγμή δεν φτάσαμε ακόμη σε αυτό το σημείο, δόξα σοι ο Θεός, αλλά ο Άγιος αυτός λέγει ότι προς το τέλος, λέγει, που θα έρθει ο Αντίχριστος, θα εμφανιστούν αυτά τα συμπτώματα. Και θα λύνοντας διαφόρους υποθέσεις, βγάζοντας από πολλές μεριές δώρα και απολαβές λογιών για λογαριασμό τους. Των πτωχών δεν θα τον υπερασπίζουν στο δίκαιό του, θα θλίβουν τα σχήρας γυναίκας και θα περιφρονούν τα ορφανά. Αλλά και στο λαό θα εισχωρήσει η ασωτεία και η διαφθορά. Τούτο το βλέπουμε από ημέρα σε ημέρα. Οι περισσότεροι δεν θα πιστεύουν στον Θεό, θα μισούνται αναμεταξύ τους και θα αλληλοτρόβονται όπως αλληλοτρόβονται τα θηρία. Θα κλέβουν ο ένας τον άλλον και θα μεθούν και θα περπατούν στους δρόμους όπως περπατούν οι τυφλοί. Τέλος, τι λοιπόν πρέπει να κάνει κανείς σε εκείνη την περίσταση, ερωτά ο μαθητής των Άγιων. Και ο γέρον Παμπού απεκρίθη, τέκνο μου, σε εκείνους πλέον τους καιρούς, όποιος μπορέσει να σώσει την ψυχή του και όποιος, λέγει, θα παρακινεί τους άλλους για να σωθούν, αυτός, λέγει, θα ονομαστεί μέγας στην Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε εμείς οι οποίοι ακούμε τα κηρύγματα. Δεν θα αφήνουμε το κήρυγμα σε μας. Εάν παρακινήσεις κάποιον, λέγει, ο Άγιος αυτός άνθρωπος να σωθεί, να εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών, λέγει, εκεί ο Θεός θα ετοιμάσει για αυτόν που αγωνίζεται δια τους άλλους να σωθούν, θα ονομάσει, θα ετοιμάσει σε αυτούς ειδικό στεφάνι και θα είναι, λέγει, μεγάλη στην Βασιλεία των Ουρανών. Τελειώσαμε με λίγα λόγια τον Άγιον αυτόν γέροντα, τον Παμβό. Τώρα εισερχόμεθα εις έναν άλλον Άγιον της Εκκλησίας μας για να δούμε και αυτός τι μας λέγει δια των Αντίχριστων. Πρόκειται περί του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος έζησε τον 8ο αιώνα μετά Χριστό. Κατάγεται από την Δαμασκόν ο Άγιος αυτός, που είναι πρωτεύουσα της Συρίας σήμερα. Έτυχε εξαιρετικής παιδείας, μορφώσεως δηλαδή, έγινε μοναχός στη φημισμένη μονή του Αγίου Σάβα. Μετά από εκπληκτικό θαύμα που του έκανε ο Θεός, ήταν δεινός ψάρτης. Αντιτάχθηκε στεναρά στην αίρεση των οικονομάχων και έγραψε ένα βιβλίο δικό του, το οποίο ονομάζεται «Θησαυρός Δαμασκηνού». Όσοι μπορείτε να το αγοράσετε, να το έβρετε, μελετήστε αυτά στα σήμερα αυτά τα λόγια, διότι είναι μεγάλα και άγια τα οποία δόθησαν στο στόμα αυτού του Αγίου Ανδρός από τον Θεό για να τα μελετούν οι πιστοί στο πέρασμα των αιώνων. Είναι απαραίτητο, λέγει, να γνωρίζομαι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι πρέπει να έλθει ο Αντίχριστος.
πρέπει να έρθει ο Αντίχριστος. Γιατί το λέγει τούτο? Δια να χωρίσουν, λέγει, οι δικοί του Θεού και οι δικοί του διαβόλου. Κάθε ένας βέβαια που δεν θα ομολογεί ότι ο Υιός του Θεού έχει έρθει με σάρκα και ότι είναι τέλειος Θεός και ότι έγινε τέλειος άνθρωπος ενώ συγχρόνως ήταν Θεός, είναι Αντίχριστος. Αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Όμως με ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο λέγεται Αντίχριστος αυτός που θα έρθει πριν το τέλος του κόσμου, προτού ακόμη έρθει το τέλος του κόσμου. Γι' αυτό είναι ανάγκη να κηρυχθεί πρώτα απ' όλα το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, όπως είπε ο Κύριος, και τότε θα έρθει για να δοκιμάσει τους ασεβείς Ιουδαίους. Γιατί ο Κύριος είπε σε αυτούς, «Εγώ ήρθον», λέγει, «εν το όνομα του Πατρός μου, και ού λαμβάνετε με, δεν με παραδέχεστε», λέγει, «έρχεται άλλος», λέγει, «εν το ονόματι το ιδίο, κακίνον λείψεστε». Όταν έρθει ο άλλος, λέγει, που θα λέγει ότι είναι ο Χριστός, τότε, λέγει, εκείνον θα τον ακολουθήσετε. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, αν και ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού και Θεός, δεν τον δέχτηκαν, θα δεχτούν όμως τον πλάνον που λέει τον εαυτόν του Θεών. Γιατί δεν θα έρθει σε εμάς, αλλά στους Ιουδαίους, όχι εξ ονόματος του Χριστού, αλλά εναντίον του Χριστού. Και όσον βέβαια θα είναι με τον Χριστόν. Γι' αυτό λέγεται και Αντίχριστος. Δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος ο ίδιος ο διάβολος, όπως συνέβη με την ενανθρώπιση του Κυρίου. Δεν μπορεί ο διάβολος να γίνει άνθρωπος, να λάβει σάρκα. Κάτι τέτοιο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεν μπορεί να γίνει ποτέ, λέγει. Ο διάβολος δεν μπορεί να λάβει σάρκα. Αλλά θα γεννιέται ένας άνθρωπος, θα γεννηθεί ένας άνθρωπος από πορνεία που θα δεχθεί όλη την ενέργεια του σατανά μέσα του. Επειδή δηλαδή ο Θεός προγνωρίζει την διαστραμμένη προαίρεση που πρόκειται να έχει, αυτός που θα γεννηθεί από την πόρνη επιτρέπει, εδώ είναι το λεπτό σημείο, ότι όλα θα τα επιτρέψει ο Θεός. Όλα τα πάντα θα τα επιτρέψει εκείνος. Αφού θα επιτρέψει, λέγει, επειδή το γνωρίζει ότι αυτός είναι διεστραμμένος πλέον, δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον Θεόν, θα επιτρέψει, λέγει, να κατοικήσει μέσα σε αυτόν που θα γεννηθεί από μία πόρνη, όλος ο διάβολος, ολόκληρος η κόλασης. Θα γεννηθεί από πορνεία και θα ανατραφεί κρυφά και θα εμφανιστεί και θα καταλάβει την εξουσία χωρίς να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Εδώ είναι η παγίδα η μεγάλη του διαβόλου. Χωρίς να το αντιληφθούν οι άνθρωποι, θα ανέλθει στην εξουσία ο Αντίχριστος. Η εβραϊκή συναγωγή που είναι τέκνα του Θεού και έφυγαν από τον Θεό, θα επιστρέψουν στον Κύριον Ιησούν Χριστόν και στο κήρυγμα των Αποστόλων. Πηγαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην Αγία Γραφή στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λέγει ότι θα μετανοήσουν οι Εβραίοι. Όχι όλοι. Θα μετανοήσει όμως ένα μεγάλο μέρος των Εβραίων και θα επιστραφούν και θα πιστεύσουν στον Χριστό που εσταύρωσαν και στην διδαχή των Αποστόλων. Τούτο λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Όμως και οι δύο προφήτες θα φωνευθούν από τον Αντίχριστο και θα έρθει ο Κύριος από τον ουρανό και θα εκμηδενήσει τον άνθρωπο τις αμαρτίες, τον ιόν της απολίας με την πνοή του στόματός του. Αυτό αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέραν προς Θεσσαλονικής επιστολή. Λοιπόν, κανείς ας μην περιμένει τον Κύριο να έρθει από την γη, αλλά από τον ουρανό, όπως ο ίδιος μας επεβεβαίωσε. Δηλαδή ο Χριστός μας δεν θα έρθει όπως θα έρθει ο Αντίχριστος. Μεταφερόμεθα δε τώρα σε έναν άλλον Άγιον Πατέρα της Εκκλησίας, τον Άγιον Ανδρέαν, τον καταχριστόν Σαλόν. Ο Άγιος Ανδρέας έζησε το 459 μέχρι το 515 αρχάς του 6ου αιώνος. Ήταν σκήθης το γένος. Ονομάζεται Σαλός διότι αν και Άγιος και Σοφός
υποκρινόταν ότι ήταν τρελός, σαλός, για την χάρη του Χριστού, εφαρμόζοντας κατά γράμμα το αντίστοιχο χωρίο της Αγίας Γραφής. Τι λέγει η Αγία Γραφή? «Ήτις, λέγει, δοκί σοφός είναι, εν ημίν, εν το αιώνι τούτο, μωρός γενέστο, ή να γέννηται σοφός». Προς Κορινθίους, πρώτην επιστολή, 3:18, κεφάλαιον 3, στίχος 18, πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ανδρέας ο κατά Χριστόν σαλός. Είναι φανερόν ότι θα συγκεντρώσει πάλι ο Θεός τους Ισραηλίδες στην Ιερουσαλήμ και θα τους ξαναδώσει όσα είχαν και πρώτα. Μιλούμε ότι ο Άγιος αυτός έζησε απέθανε εις τας αρχάς του 6ου αιώνος, το 515. Μέχρι τον 20ο αιώνα πέρασαν 14 αιώνες, 1400 ολόκληρα χρόνια. Και ομιλεί ο Άγιος αυτός και λέγει ότι ο Θεός, λέγει, τους διασκορπισμένους Εβραίους στα τέσσερα σημεία του κόσμου, που δεν θα έχουν, λέγει, κράτος, θα τους φέρει ο Θεός και θα τους κάνει με κράτος. Και έγινε. Βλέπετε πόσον έβλεπαν οι Άγιοι αυτοί πατέρες τα μέλλοντα. Και αυτό θα γίνει, λέγει, δια να ανατρέψει την μέχρι τότε πρόφαση ότι η απώλειά τους οφείλεται εις τον διασκορπισμό τους. Δηλαδή όταν θα τους καλέσει ο Θεός να τους κρίνει, θα ανοίξουν το στόμα τους αυτοί οι απέσιοι και θα πούν: «Εφόσον μας διασκόρπισες, πώς να σωθούμε?» Για να τους κλείσει λοιπόν το στόμα, λέγει ο Άγιος Ανδρέας ο Σαλός, θα επιτρέψει, λέγει, να κάνουν κράτος, να συμμαζευτούν, να συσπηρωθούν. Και έγιναν. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό που λέγει ο Άγιος Ανδρέας έγινε, επραγματοποιήθη. Θα μπορούσαν δηλαδή κατά την ημέρα της κρίσης να απολογηθούν ως εξής των Χριστών: «Αν μας συγκέντρωνες στην Ιερουσαλήμ και μας ξαναέδιδες όσα είχαμε, τότε θα πιστεύαμε σε σένα, αφού δεν θα υπήρχε πια λόγος να φθονούμε τα έθνη που προτιμήθηκαν τόσο σε βάρος μας». Δηλαδή εμείς οι εθνικοί που μας προτίμησε ο Χριστός μας, τότε, λέγει, θα το έφερναν ως δικαιολογία στην κρίση του Θεού. Έτσι λοιπόν θα συγκεντρωθούν όλοι μαζί και θα ανακτήσουν ό,τι στερήθηκαν. Βλέπουμε σαν πως να είναι το παρόντας ημέρας αυτάς ο Άγιος Ανδρέας και να έβλεπε τους Εβραίους να κάνουν κράτος. Αλλά θα παραμείνουν, λέγει, στην ιδία απιστία. Και τούτο το βλέπει ο Άγιος Ανδρέας. Θα τους δώσει, λέγει, θα συσπηρωθούν, θα κάνουν κράτος, λέγει, πάλι όμως δεν θα πιστέψουν στον Χριστό. Και τότε, λέγει, πώς θα σωθούν όταν μάλιστα την ίδια εποχή θα έρθει ανάμεσά τους ο Αντίχριστος και θα πιστέψουν όλοι τους αυτόν σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου? Ο Θεός δεν ψεύδεται. Εγώ είμαι η αλήθεια διακηρύσει με το μονογενή του Υιόν. Με την αποκατάσταση τους λοιπόν θα στερηθούν αυτομάτως από αυτήν την δικαιολογία. Δεν θα έχουν να δικαιολογηθούν ενώπιον του φοβερού Κριτού. Εκείνος ο πλανεμένος και μάταιος, ο Αντίχριστος, θα ταλαιπωρήσει υπερβολικά τους χριστιανούς της εποχής του μέχρι την τελευταία τους αναπνοή με θλίψεις και με φοβεράς τιμωρίας. Όποιος δεν πλανηθεί και δεν πιστεύσει σε αυτόν θα αναδειχθεί εκλεκτός και άξιος φίλος του Χριστού. Όλοι βεβαίως οι Άγιοι είναι μακάριοι. Τρεις μακάριοι όμως, τρεις φορές μακάριοι, θα είναι όσοι θα μαρτυρήσουν την εποχή του Αντιχρίστου. Θα τους περιμένει παντοτινά υπερβολική δόξα και αγαλίαση. Θα ακολουθήσει τότε φοβερός πόλεμος μεταξύ του Αντιχρίστου και του Δεσπότου Χριστού. Μόλις δηλαδή αντιληφθεί ο Αντίχριστος ότι ο κόσμος πλησιάζει στο τέλος του, θα κάνει μανιασμένος αντίπραξη των ουρανών. Αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή, αδερφοί μου. Αφέθη ελεύθερος ο διάβολος. Βλέπει ότι λίγος καιρός του έμεινε και επιτίθεται με μανία εναντίον των χριστιανών. Θα ρίξει αστραπές και βροντές από τους ουρανούς και θα κάνει τέτοιους κρότους ώστε από τον ήχο της βοής να δονείται το σύμπαν και να αντυχεί φοβερά. Αυτό θα κάνει ο Αντίχριστος. Τότε ποιος δεν θα φοβηθεί και δεν θα φρίξει? Μακάρι θα είναι, όπως είπα προηγουμένως, εκείνοι που η πίστη τους στον Χριστόν θα παραμείνει ακλόνητος.
θα παραμείνουν πιστοί στον αληθινόν Θεό που σαρκώθηκε και γεννήθηκε από την Αγίαν Παρθένων Παναγία, την Μαρία. Μακάρι επίσης εκείνοι που θα πεθάνουν για την αγάπη του Χριστού και θα ελέγξουν με θάρρος τον δράκονταν και την πλάνη του. Μακάρι επίσης είναι εκείνοι που θα υψώσουν το ανάστημά τους εναντίον του και θα τον ελέγξουν με γενναιότητα εκείνων και τα ατοπήματα τα οποία θα πράττει. Και τελειώνουμε και τον Άγιον Ανδρέαν των κατά Χριστών Σαλών και εισερχόμεθα τώρα εις έναν άλλον Άγιον, ο οποίος έζησε εις την Ελλάδα. Είναι ο Άγιος Νίλος ο Μυροβλήτης, ο οποίος ονομάστηκε και Αθωνίτης. Γεννήθηκε στην Πελοπόννησο. Έγινε ιερομόναχος εις το Άγιο Όρος. Ασκήτευσε ως ερημίτης εις το Άγιο Όρος. Όταν κοιμήθηκε, τόσο πολύ μύρο ανέβλησε από το σώμα του, που έτρεχεν λέγει, από πάνω του ευγήκε στα βράχια τα ψηλά και έπεσεν εις την θάλασσα. Τόσο πολύ μύρο έτρεχεν από αυτόν. Το μύρο αυτό ήταν θαυματουργό και θεράπευε πολλούς αρρώστους. Όταν ο Άγιος Νίλος έφυγε για την αιώνιον ζωή, φανερώθηκε πολλές φορές στον Αθωνίτη και ασκητή Θεοφάνη μεταξύ των ετών 1813 έως το 1817. Με την ευκαιρία αυτών των εμφανίσεων, ιδιαίτερα της τελευταίας που εκράτησε 18 ολόκληρες ώρες, εμφανίστηκε και ομιλούσε εις τον Άγιον Θεοφάνη. Απεκάλυψε πολλές πνευματικές αλήθειες και γεγονότα τα οποία θα γίνουν εις το μέλλον. Προορατικώς έβλεπε το μέλλον ο Άγιος Νίλος ο Μυροβλήτης και έδωσε εντολή να καταγραφούν αυτά για τους ανθρώπους και για τους μοναχούς. Τα λόγια του Αγίου Νίλου τόσο βαθιά και καθαρά χαράχτηκαν στη μνήμη του Θεοφάνους, του Αγίου εκείνου ερημίτου, και επειδή ήταν αγράμματος τα διηγήθηκαν στον συνασκητή του τον Γεράσιμο και αυτός τα έγραψε το έτος 1819, δηλαδή αρχάς του 19ου αιώνος. Ομίλησε δια τον Αντίχριστον ο Άγιος Νίλος και είπε τούτα τα λόγια. Όταν είναι να έρθει ο Αντίχριστος, θα σκοτιστεί η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη και θα αυξηθεί η ανομία και η ασέβεια. Συγκλονιστικά ομιλεί περί της παρούσης εποχής. Όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή σκοτίστηκε, δεν βλέπει το καλό, η ανομία έχει υπερπληθυνθεί και τότε θα μαζευτούν όλα τα κακά της ανομίας και της ασεβίας σε μια ακάθαρτον κόρη που είναι σφόδρα πονηρά και η οποία θα γίνει αποθήκη της μοιχείας. Και καθώς ο Κύριος βρήκε την Αγία Παρθένων, την Αγνήν και Άμμωμον και εσαρκώθηκε από αυτήν, έτσι και ο Σατανάς ο Διάβολος θα βρει την ακάθαρτον εκείνην πόρνην γυναίκα, η οποία θα είναι πόρνη και πρώτη συλλήψεως και μετά την γέννηση του Αντιχριστού, αλλά και μετά από το γεγονός αυτό δεν θα μετανοήσει η πόρνη εκείνη η γυναίκα, αλλά θα συνεχίζει την πορνεία της. Πορνευωμένη θα γεννήσει τον Υιόν της απολίας και μετά την γέννηση εκείνου θα είναι αποθήκη της πορνείας και της μοιχείας και πάλι. Πορνευωμένη και μοιχευωμένη ως ότου συναχθούν εξαιτίας της ακάθαρτης ζωής της όλες οι ανομίες, όλες οι ακαθαρσίες του κόσμου και θα σαρκωθούν σε αυτήν την πόρνη γυναίκα. Και θα γίνει μια ένωση της ακαθάρτου κοιλιά της η οποία θα ζωογονηθεί με την στέρηση και την αναχώρηση του Αγίου Βαπτίσματος και του Αγίου Πνεύματος. Διότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής θα στερηθούν την χάρη του Αγίου Βαπτίσματος και εξαιτίας της ενεργίας της αμαρτίας και της ανομίας και της ακαθαρσίας θα γίνουν αγνώριστοι. Και βλέπουμε πραγματικά σήμερα τους ανθρώπους να είναι αγνώριστοι, να διερωτάσαι και να λες, είναι χριστιανός αυτός? Και με αυτές όλες τις ανομίες θα γεννηθεί ο άνθρωπος και ο Υιός της απολίας και της ασεβίας.
Με την γέννηση του Αντιχρίστου θα έρθουν όλες οι δυστυχίες και όλες οι συμφορές στους ανθρώπους. Θα έρθουν θλίψεις, στενοχωρίες, θάνατος και κάθε κακό. Και πρώτα απ' όλα θα δυστυχήσουν οι άνθρωποι από την έλλειψη της αγάπης και της σοφροσύνης και θα στερηθούν οι ποιμένες ιερείς και δικαίους ανθρώπους που έχουν τον φόβο του Θεού. Θα φύγουν δηλαδή και αυτοί που είναι μέσα στην Εκκλησία και θα σκορπιστούν, λέγει, και θα ακολουθήσουν τον Αντίχριστον. Η Εκκλησία του Χριστού θα στερηθεί από αρχιερείς, από ιερείς, από πνευματικούς, από ευλαβείς πιστούς, αφού και από σήμερα άρχισαν να εκλείπουν οι ενάρετοι άνθρωποι. Το λέγει τώρα στην αρχή του 19ου αιώνα, εμείς φτάσαμε στο τέλος του 20ου αιώνα. Δηλαδή 200 χρόνια προηγουμένως από εμάς ομιλεί ο Άγιος Νίλος ο Μυροβλήτης. Μετά την έλλειψη αυτών των εναρέτων και αγίων ανδρών θα εμφανιστεί ο ακάθαρτος, ο Αντίχριστος, που θα αυξάνει σε ηλικία και θα εμπλιστεί πάση θεοσφορικής δυνάμεως, θα κάνει τέτοια τέρατα και σημεία κατά φαντασίαν μπροστά στα μάτια των ανθρώπων που θα είναι σκοτισμένοι από τα πάθη. Τούτο το οποίο είπαμε προηγουμένως όταν σε μια συγκέντρωση μέσα σε ένα καζίνο μαζεύτηκαν 4.000 άνθρωποι. Δεν είναι σκοτισμένοι, σας παρακαλώ. Προσέξτε αυτές τις ενέργειες του κόσμου. Και θα γίνει ταραχή παντού και ό,τι θα προσκυνήσουν. Η δύναμη του Αντιχρίστου θα αυξάνει όσο θα αυξάνονται οι πορνείες και οι μοιχείες και οι ομοφιλοφιλίες και η πρεονεξία και οι ληστείες και οι αλαζονίες και οι μνησικακίες και τα ψεύδη και η φθόνη και η φόνη και τα εγκλήματα. Σήμερα, αδερφοί μου, ακούμε τέτοια πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν πάνω από αυτά άλλες αμαρτίες. Όταν ακούμε ότι πηγαίνουν και πιάνουν μία γυναίκα 90 χρονών και την βιάζουν, όταν βλέπουμε ότι ο πατέρας πιάνει το παιδί του και το βιάζει και το σκοτώνει, όταν ο αδερφός πιάνει την αδερφή, όταν το παιδί πιάνει τη μητέρα του, όταν ο εξάδερφος πιάνει την εξαδέρφη του, όταν όλα αυτά γίνονται, σας παρακαλώ, όταν γίνεται ο φόνος και αυτές οι αμαρτίες, όταν οι άνθρωποι έχουν φτάσει στο σημείο να γίνουν όπως οι Σοδομίτες, ανώμαλοι, υπάρχει, σας παρακαλώ, άλλη αμαρτία από αυτή? Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες πλέον έχουν φτάσει στο πλέον έσχατο σημείο, δεν υπάρχει άλλο. Τότε θα καταργηθεί, λέγει, η δυνατότητα της σωτηρίας των ανθρώπων. Θα περιφρονήσουν το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία του Θεού. Σε ποιον θα ομιλήσει σήμερα περί Ευαγγελίου και περί Εκκλησίας? Όλοι σε περιφρονούν και όλοι γυρίζουν την πλάτη τους. Και όλοι βλασφημούν τον Χριστό και την Παναγία μας και τους Αγίους μας. Ο Θεός από τον ουρανό θα δείχνει σημεία φοβερά, θα δώσει πείναν, δίψαν, σωματικήν και πνευματικήν. Δεν θα ακούν οι άνθρωποι πνευματικά λόγια. Θα τρώγουν τόσο περισσότερο και θα πεινούν και θα διψούν περισσότερο. Επειδή δεν θα υπάρχει χάρη του Θεού που θα ζωογονεί τα ψυχά. Θα πνέει σε αυτούς το πνεύμα της πλάνης. Όλοι θα πλανηθούν. Και θα αποθνίσκουν στα πλατεία και τα νεκρά σώματά τους θα τα τρώνε τα όρνεα και τα ζώα από την πείνα τους και θα αποθνίσκουν και αυτά που θα τρώνε αυτές τις σάρκες των νεκρών. Τότε ο Αντίχριστος θα αρχίσει να σφραγίζει τους οπαδούς του. Η δε έννοια της σφραγίδος θα είναι αυτή. Δηλαδή όταν λέμε εκείνο το 666 θα δούμε ποια είναι η έννοια του. Τι σημαίνει 666? Ο Άγιος Νίνος μας λέγει τούτη την έννοια. Υπήκοος δικός μου είναι, αυτοθέλητα προσήλθε και όχι δυναστικά. Δεν τον ανάγκασε, λέγει, ήρθε μόνος του. Αυτή είναι η έννοια εκείνου του αριθμού 666 όπως μας την ερμηνεύει ο Άγιος Νίλος. Τότε θα γίνουν ταραχές μεγάλες και αλίμονο και ουέλεγοι εις τους φραγιζομένους. Θα αναχωρούν από χώρα σε χώρα και από τόπο σε τόπο και παντού οι ίδιες θλίψεις και οι ταλαιπωρίες θα τους συναντούν. Τα φυσικά στοιχεία θα αλλάξουν. Η γη, λέγει, και τα πάντα, ο αέρας, τα νέφη,
Όλα θα αλλάξουν. Οι εποχές θα αλλάξουν. Οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες και τα χρόνια θα παρέρχονται γρήγορα, καθώς λέγουν και οι γραφές. Κολοβοθήσονται οι μέρες εκείνες. Ο δε Πανάγαθος Θεός που θέλει τη σωτηρία των ολίγων ευρισκομένων σωζωμένων θα αποστείλει. Εδώ έχουμε την διαφορά την οποία, αδερφοί μου, πρέπει να προσέξουμε και η οποία έχει γίνει αυτές τις ημέρες. Επειδή θέλει ο Θεός, λέγει, να σώσει τον άνθρωπο, θα αποστείλει τον πρώτου νόμου δίκαιον Ενόχ, τον κατά τον νόμον προφήτην Ηλίαν και τον Ιωάννην των Θεολόγων της περίοδου της χάρη. Σας παρακαλώ, έχεις στείλει τον Άγιον Ιωάννη? Κάνετε μία μεταφορά, αντραστραφείτε λίγο πίσω πριν λίγες μέρες. Περιμένουν οι άνθρωποι να δουν τον Άγιον Ιωάννη. Τον είδε η ανθρωπότης και τον άκουσε η ανθρωπότης. Εκήρυξε δηλαδή ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Όταν μαζεύτησαν όλες οι ανταποκρίσεις και όλα τα έθνη στην Πάτμον, και όταν βγήκε το όνομα αυτό της Αποκαλύψεως, το οποίο εκήρυξε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, το όνομα το αυτό τι είναι, και όταν σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλούμε, αυτή τη στιγμή, έχει γίνει τέτοια στροφή στον κόσμο που ο κάθε ένας ζητεί να διαβάσει την Αποκάλυψη. Τι είναι αυτό? Δεν είναι ο Άγιος Ιωάννης ο οποίος αναφέρει τώρα ο Άγιος Νείλος? Δεν είναι το κήρυγμα του Αγίου Ιωάννου? Και μένουν τώρα οι δύο άλλοι Άγιοι, ο Ενόχ και ο Ηλίας. Ήδη ο ένας εμφανίστηκε και ο Άγιος Νείλος αυτή τη στιγμή μας δίδει την αλήθεια. Θα κηρύξουν μετάνοιαν και θα ενθαρρύνουν τους πιστούς σε ομολογία, αυτούς που δεν δέχτηκαν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, ώστε να μην αρνηθούν την πίστη. Διότι μόνον όποιος δεν δεχτεί τη σφραγίδα του και μόνον αυτός θα σωθεί, επειδή παραμένει σε αυτόν η σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού και λυτρώνει τον πιστόν από τα βάσανα της κολάσεως. Το σφράγισμα του Αντιχρίστου τον παραδίδει στην αιώνιον κόλαση πρώτης κολάσεως. Γι' αυτό τρεις κήρυγες θα διδάσκουν να υπομείνουμε την πείναν προσδοκώντας την βοήθεια από υψηλά. Οι περισσότεροι όμως άνθρωποι δεν θα θέλουν τους τρεις αυτούς Αγίους, διότι μόνον όσοι θα σφραγίζονται και θα καλοπερνούν θα θέλουν τον Αντίχριστον. Οι Άγιοι Προφήτες θα διδάσκουν ότι το σφράγισμα του Αντιχρίστου οδηγεί στην απώλεια και αυτό δεν θα ευχαριστεί τους ανθρώπους. Αλλά επειδή ενώθηκε η ουσία των δαιμόνων με την ουσία των ανθρώπων δια του σφραγίσματος, δια αυτών των λόγων δεν θα αισθάνονται ούτε πείναν ούτε δίψαν. Ενώ θα πεινούν και θα διψούν επταπλασίως από εσάς. Υπομείνατε λοιπόν, παιδιά μου, λέγει, των καιρών εκείνων και θα δείτε νεκρωμένους ψυχικά και σωματικά όλους τους ανθρώπους που σφραγίστησαν. Εσείς όμως θα ζείτε αιώνια αγαλώμενοι. Αυτά και άλλα πολλά θα διδάσκουν οι τρεις προφήτες. Ο δε Αντίχριστος, βλέποντας αυτούς να κηρύττουν την αλήθεια, θα οργιστεί και θα αποστείλει στρατό να τους συλλάβει και να τους φέρουν μπροστά του. Και όταν θα παρουσιαστούν, θα τους ρωτήσει: γιατί εσείς δεν πείθεστε σε μένα, όπως πείθονται όλοι? Τότε οι Άγιοι θα τον ελέγξουν με παρησία και θα τον ρεζιλέψουν δημόσια, ξεσκεπάζοντας την πλάνη του. Όταν ο Αντίχριστος ακούσει αυτήν την ομολογία, θα απλώσει μόνος του τα χέρια του και θα τους φωνεύσει. Πλην μόνον τον Ενόχ και τον προφήτην Ηλίαν θα σκοτώσει. Τον Ιωάννη τον Θεολόγο δεν θα μπορέσει να τον φωνεύσει, θα αναδειχθεί από μπροστά του, γιατί έλαβε την αυθαρσία από τον Θεό. Και για τον Ενόχ, λέγει, και τον Ηλίαν, οι προφήτες προφήτευσαν ότι θα έρθουν, διότι ο Ιωάννης αργότερα εμφανίστηκε. Ο δε Ιωάννης στην αποκάλυψή του μόνο για τους δύο προφήτες γράφει. Τον εαυτόν του τον απέκρυψε όπως τον απέκρυψε στο Ευαγγέλιο όταν λέγει ο άλλος μαθητής και δεν φανέρωσε τον εαυτόν του. Μετά τον φόνο των δύο προφητών, οι τρισάθλιοι οπαδοί του Αντιχρίστου θα διαπράξουν περισσότερα κακουργήματα. Φόνους, δολοφονίες, αρπαγές, πορνίες, ομοφιλοφιλίες, φανερά και δημοσίως στις πλατείες και τους δρόμους όπως τα σκυλιά. Και βλέπετε, αν βγείτε έξω από την Ελλάδα, και τώρα γίνονται, μπέστε μέσα σε ένα λεωφορείο και θα δείτε τα σκυλιά πώς αγκαλιάζονται και φιλούνται μέσα στα λεωφορεία μπροστά στους ανθρώπους και δεν τους ενδιαφέρει τίποτε. Όχι να φιλούνται το φίλημα της αγάπης, το φίλημα της πορνείας μπροστά στους ανθρώπους. Και κανείς να μην τους μιλά. Σκυλιά, λέγει, στους δρόμους θα γίνουν οι άνθρωποι. Σε τέτοια πονηρία και μοχθηρία θα καταντήσουν από την ακόρεστη πορνεία ώστε να στερηθούν την δύναμη της ουσίας της ανθρωπότητος. Θα γίνονται εξογκωμένοι,
κοντός ομοί σαν τα ανθρωπάρια. Δεν θα έχουν ύψος, λέγει, θα αρχίσουν οι άνθρωποι να μικραίνουν. Τότε ο Ιωσφόρος, βλέποντας ότι η ανθρώπινη φύση έγινε πιο πονηρή από τους δαίμονες, θα ικανοποιηθεί χερέκακα, αφού εξάντρισε πια όλη την κακία του αντίθεως εναντίον του Θεού και των ανθρώπων. Εκεί δε που θα είναι αγαλώμενος και φρενόμενος, θα του έρθει απ' επάνω, λέγει, η δίστομος ρομφαία στην καρδιά του, θα την πανιστεί και θα φωνευθεί. Σε ανταπόδοση των φόνων που έκανε από τις πρώτες αρχές, όπου εξαιτίας του ο Κάιν εφώνευσε τον δίκαιον Άβελ και επεκράτησε ο φόνος ανάμεσα στους ανθρώπους. Πρώτος έβαλε τον Κάιν και φώτινευσε τον αδερφό του, και τελευταίος φόνος πάνω στην γη που θα γίνει από τον Θεό εναντίον του Αντιχρίστου. Ο έσχατος φόνος θα είναι ο φόνος του μυαρού Αντιχρίστου, και αφού φωνευτεί ο Αντιχριστός, θα χάσουν την ισορροπία τους όλα τα δημιουργήματα. Ο ουρανός και η γη και ο ήλιος και η σελήνη και τα άστρα και όλες οι υπάρξεις. Τότε θα έρθει ο Κύριος Ιησούς Χριστός με δόξα και δύναμη πολύ, και θα κρίνει ζώντας και νεκρούς, και θα χωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια. Και τώρα, αδερφοί μου, έχω ακόμη 3 λεπτά. Θα σας διαβάσω με στίχους ορισμένα τα οποία θα γίνουν. Πολύ μικροί αντίχριστοι πριν του Αντιχρίστου. Πολύ είναι η προπομπή του πλάνου Αντιχρίστου που βάζουν κατά του Χριστού και κατά του Υψίστου. Είναι άνθρωποι ευυπόληπτοι, θέσεις ψηλές κατέχουν. Τους οπαδούς του Ιησού κρυφά τους κατατρέχουν. Έδρες πολλές κατέχουνε, μεγάλα προεδρία, μα κάνουν τα πάντα στα κρυφά και όχι με ανδρεία. Συγκαλυμμένα προσπαθούν πολλούς να διαβάλουν, κατά του ιδίου του Χριστού με 1000 τρόπους βάλουν. Κάτω από τον επιστημονικό μανδύα που φορούνε, το μαύρο τον πατέρα τους να κρύψουν προσπαθούνε. Είναι δικοί του άνθρωποι και τα δικά του κάνουν. Κατά της θεότητος του Ιησού με 1000 τρόπους βάνουν. Άλλοι τον λένε Ινδουιστίν και άλλοι Λαοπλάνων και δεν τον παραδέχονται στον ουρανό επάνω. Άλλοι τον λένε Μυστικιστίν και άλλοι Επαναστάτην και δεν τον παραδέχονται τον ορφανόν προστάτην. Άλλοι με το μαστίγιο στο χέρι να χτυπάει και άλλοι για δημαγωγό που αφελής πλανάει. Λένε πως δεν αναστήθηκε και πως έχει πεθάνει, μα κι έτσι που τον θέλουνε πάλι μπελά τους βάνει. Και έτσι ετοιμάζουνε τον δρόμο αυτή του άλλου, του Αντιχρίστου σαν αυτούς, αλλά του πιο μεγάλου. Πόλεμοι και φήμες πολέμων. Οι πόλεμοι θα ανάβουνε, είναι και αυτό σημάδι, δεν είναι ο πυρηνικός, μα πάνε πολλούς στον Άδη. Έχουνε θύματα πολλά και ακροτηριασμένους, έχουνε και χμαλώτους και πλήθος σκοτωμένους. Άλλοι αρχίζουν σήμερα και άλλοι τελειώνουν και οι φήμες οριάζουνε και όλους μας βαλανώνουν. Πολλοί με όπλα γίνονται και άλλοι με το χρήμα, όλοι είναι καταστρεπτικοί και είναι για όλους κρίμα. Μα όλοι να ευχόμαστε να μείνουν εδώ πέρα, μη δούμε και πυρηνικό έξαφνα κάποια μέρα. Αυτήν την έσχατη εποχή είναι όλα γραμμένα, ότι θα έρθουν τα δεινά πολλά και μαζεμένα. Όλα τα έθνη θα έχουν μεγάλη απορία, τι δρόμο να βαδίσουν για να βρουν σωτηρία. Ποιος να ακολουθήσουν και ποιος να απορρίψουν, αφού οι μεγάλοι φίλοι τους θέλουν να τους συντρίψουν. Να πάρουν ό,τι έχουν και όπλα να τους δώσουν, που αντί να τους βοηθήσουν αυτοί να τους θανατώσουν. Προβλήματα διάφορα τα όπλα δεν τα λύνουν, αντίθετα τα αυξάνουν και ακόμη τα εντείνουν. Πληθωρισμός, ναρκωτικά, μόλυνση και ανεργία ρίχνουν τώρα τους λαούς όλους σε απορία. Και αυξάνει η απορία τους και το μαρτύριό τους, ποιους να ακολουθήσουν να βρουν το λυτρωμό τους. Αν ξέραν που θα βρίσκανε το λυτρωμό για πάντα, όλοι θα ακολουθούσαν το Χριστό τον Αναστάντα. Αυτόν δεν θα αρνηθούμε και εμείς και θα αξιωθούμε στον παρόντα κόσμο της ειδικής του αγάπης και ευλογίες και της επουρανίου του Βασιλείας να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.